πώς ζείτε τη ζωή σας έτσι, πώς ζούμε τη ζωή μας έτσι, πώς ζούσαμε τη ζωή μας έτσι. Χαίρετε. Καλημέρα. Γεια. Το είχες προσέξει αυτό το saying, αυτή τη φράση στα βίντεο που έβλεπες πρώτου γνωριστούμε? Πώς ζούσαμε τη ζωή μας έτσι. Είχα αναφωνήσει σε κάποια βίντεο, πώς ζείτε τη ζωή σας έτσι ή πώς ζούσαμε τη ζωή μας έτσι. Μου έρχεται στο μυαλό τραγούδι που λέει πήραμε τη ζωή μας λάθος. Τραγούδα λίγο. Α, δεν μπορώ τώρα. Είναι πρωί. Έχεις και ένα μόνο καφέ. Α, δεν είναι ο καφές μου. Δεν θες να σου τραγουδήσω αυτό. Αν είναι βράδυ και μου πήγε κανένα ποτάκι, τότε μάλιστα. Πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή. Ποιος το τραγουδά? Αχ, ναι. Να μας βοηθήσουν τα σχόλια. Εμένα ένα άλλο τραγουδί μου, μια ζωή ταυτιζόμουν μαζί του και κατάλαβα μετά από το 2001 γιατί ταυτιζόμουν μαζί του. Το 2001 ήταν η στιγμή της μεγάλης τροφής. Ήταν η μεγάλη επανάσταση του 2001 που επιτέλους μπήκα στην εφηβεία στα 26 μου. Το 2001 κατάλαβα ότι το τραγούδι του Κότσιρα που έλεγε όλη μου τη ζωή, μια δεύτερη ζωή κρυφή με ακολουθούσε. Έτσι λέει, ναι. Ξεχνάω τώρα τον τίτλο του τραγουδιού, έχει έναν ωραίο τίτλο το τραγουδί. Δεν το θυμάμαι. Όλη μου τη ζωή, μια δεύτερη ζωή κρυφή με ακολουθούσε. Μια δεύτερη ζωή λέει. Ναι. Είναι ο πραγματικός εαυτός του ανθρώπου, οι πραγματικές του επιθυμίες, τα πραγματικά του θέλω, ο αυθεντικός του εαυτός, ο οποίος μένει... Πώς το λέμε, είναι το soundtrack αυτό στο εφάπαξ. Ναι, μπράβο, εφάπαξ, ναι, σωστά. Σωστά. Ναι. Γι' αυτό δεν μου έκανε νόημα να θυμάμαι, γιατί δεν έχω δει το εφάπαξ, το έχεις δει? Έλα ρε, είναι ταινιάρα. Να τη δούμε. Τι λέει η ταινία? Είναι ο Φιλιππίδης, παίζει ο Φιλιππίδης όμως, και εμένα δεν με χαλάει. Εντάξει, καταδικάζουμε τις πράξεις, όμως μπορούμε να απολαύσουμε την ηθοποιία, ναι. Ακριβώς. Είναι ο Φιλιππίδης υπάλληλος στο Δήμο, στα Σκουπίδια. Ναι. Είναι παντρεμένος, έχει μια κόρη, έχει μια πεθερά που είναι. Ναι, ναι. Power. Ναι, ναι. Και ετοιμάζεται να βγει στη σύνταξη. Αχα. Και όσο έρχεται η ώρα για τη σύνταξη και το πολυπόθητο εφάπαξ, τόσο αρχίζει και αυτός και καταλαβαίνει τι. Α, κλείσε λίγο το παράθυρο σου, ρε μωρά, θες, γιατί έχει θορύβους. Σοβαρά, δεν το έχω δει, θέλω να το δούμε. Και καταλαβαίνει τι φάση η πεθερά. Τι φάση. Ναι. Τη φάση και η γυναίκα που είναι συντεταγμένη σε μεγάλο ποσοστό με την πεθερά. Έχει βέβαια κάποια αισθήματα, αλλά. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, την ταινία που είδαμε πρόσφατα? Ο Κλέον, η Μαρίνα και ο Κοντός. Ο Κλέαρχος η Μαρίνα. Ο Κλέαρχος η Μαρίνα και δεν θυμίζει, σου θυμίζει λίγο τον Κλέαρχο, τη Μαρίνα και τον Κοντό. Ναι. Ναι. Και όταν έρχεται το εφάπαξ σε μια έτσι στιγμή αλλαγής, διάβγειας, τέλος πάντων απόφασης. Εκεί που τον περιμένουν σπίτι για να του τα φάνε, εννοείται. Ναι, ναι. Τα βουτάει και φεύγει. Σοβαρά! Και αρχίζει άλλο πράγμα εντελώς. Όθελω να τη δω! Δεν πήγαινα σινεμά τότε, μωρό. Σίγουρα δεν το έχουμε δει. Μαζί δεν το έχουμε δει. Εσύ σίγουρα το έχεις δει για να θυμάσαι το story. Ούτε εγώ το έχω δει. Εγώ το έχω δει και πολλές φορές γιατί πάντα γελάω. Βρήκαμε, θα δούμε απόψε. Ναι. Το εφάπαξ. Αφού τελείωσε η σειρά που βλέπαμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το δικό μου το τραγούδι. Και νομίζω το γράφω και στο βιβλίο Ψυχολογικός Πόλεμος, αν δεν κάνω λάθος. Ή στο Να Μείνω, Να Φύγω, ή στο Χαρούμενο, Μα Χαρούμενο, παιδιά, δεν θυμάμαι σε ποια από όλα τα παλιά μου βιβλία. Το γράφω ότι αυτό το τραγούδι πάντα με εξέφραζε. Και όταν έβαλα σε εφαρμογή το να ακολουθήσω τον πραγματικό μου εαυτό, κατάλαβα γιατί μου άρεσε αυτό το τραγούδι. Μάλιστα, άρα θα δούμε την ταινία Εφάπαξ. Οκ, έκλεισε. Πού θα τη βρούμε? Άμα δεν τη βρούμε πουθενά, σε πλατφόρμες θα τη βρούμε online. Θα τη βρούμε, εντάξει. Λοιπόν, το έχω πει στα βίντεο στο παρελθόν και είχε γίνει και σαν meme σε κάποια φάση. Πώς ζείτε τη ζωή σας έτσι, πώς ζούμε τη ζωή μας έτσι. Και έτσι σκέφτηκα σήμερα, εφόσον είναι ένα οδηγητικό, το οποίο γυρίζουμε πρωί. Καλά, το πρωί το δικό μας. Το δικό μας πρωί. Τα ζουκού, συζητάμε πώς. Την ώρα του brunch. Ναι. Πάμε να πιούμε ένα καφέ μόνοι μας μετά από πολύ καιρό. Ναι. Που πάμε ειδικά για καφέ. Θα ξεπεράσουμε και από το σούπερ μάρκετ μετά. Ο κύριος σκοπός είναι ο καφές. Και συζητούσαμε χθες το βράδυ, ρε παιδί μου, ότι πόσο εύκολο ο άνθρωπος ξεχνιέται.
ξεχνάει ρε παιδί μου τον αυθεντικό του αυτό που έχει μέσα του και αφήνεται να παρασύρεται, να καθοδηγείται από τα πρέπει, από τα μη, από την αφήγηση των άλλων, από τα θέλω των άλλων. Κάνουμε τέτοιες συζητήσεις με τον Πάνο. Όχι εντάξει, τυρός και Αχλαδίου, όπως το λένε. Τύρου και Αχλαδίου. Αμήτι άλλο διορθώνει τις εκφράσεις μου τις λαθασμένες. Εντάξει, Τύρου και Αχλαδίου. Το συζητούσαμε αυτό έτσι, ρε παιδί μου, ότι. Μια βουτιά στο παρελθόν, μια βουτιά στη μνήμη και μια ματιά στις συνέπειες που έχει το παρελθόν στην παρούσα ζωή. Εγώ προσωπικά προσφάτως έχω κάνει πολύ επώδυνες διαπιστώσεις για μένα, που ξέρεις εσύ, ναι. Πολύ επώδυνες, πάρα πολύ επώδυνες, ότι την περίοδο της μεγάλης μου επανάστασης τότε το 2001 στα 26 μου είχα χάσει ένα μεγάλο κομμάτι της. Ρε παιδί μου, έβαζα δύναμη, έκανα επανάσταση, αλλά δεν έβαζα τις δυνάμεις μου εκεί που θα ήταν σωτήριο. Δεν το έβλεπα. Ξέρεις τι έχω να πω εδώ? Τι έχεις να πεις? Ότι δεν είναι μόνο αυτό που λέει προηγουμένως, δεν είναι μόνο πως ζήσαμε τη ζωή σε σχέση με τους άλλους. Είναι βασικά πως ζήσαμε τη ζωή σε σχέση με τον εαυτό μου. Ναι, ναι. Και η επανάσταση χωρίς να δεις τον εαυτό σου ή αν υπάρχει τραύμα παιδικό ή οτιδήποτε άλλο πρόβλημα υπάρχει, δεν θα γίνει επανάσταση. Θα γίνει μια τρύπα στο νερό. Ναι, ναι. Να πούμε όμως ότι δεν υπήρχαν τα εργαλεία. Δεν υπήρχαν τα εργαλεία 24-23 χρόνια πριν. Ναι, δεν υπήρχαν τα εργαλεία 23 χρόνια πριν. Θα έλεγα ούτε και 15 χρόνια πριν υπήρχαν τα εργαλεία, ούτε και 10 χρόνια πριν υπήρχαν τα εργαλεία. Δηλαδή εγώ ως ψυχολόγος και ως άνθρωπος νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους εκείνους μέσα από το χώρο των κοινωνικών επιστημών και της ψυχολογίας. Ξέρεις, έχω τεράστιο σεβασμό στην δόκτωρα Ραμάνιν Τερβάσουλα, τεράστιο σεβασμό, γιατί yeah. έκανε κάτι πάρα πολύ θαραλέο η δόκτωρα Ραμάνιν Τερβάσουλα. Είχε την, πώς να το πω, την πρωτοποριακή, το πρωτοποριακό θάρρος, να το πω έτσι. Αντιλήφθηκε η δόκτωρα Ραμάνιν εμπειρικά, το έχει πει σε κάποια βίντεο και στο βιβλίο της το γράφει. Στο βιβλίο της, αυτό που διαβάσαμε και στη συμμετοχή, το ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ότι σε κάποια φάση πάνω, μέσα στον ακαδημαϊκό χώρο, έφαγε mobbing. Bullying, mobbing. Ναι. Το έχει γράψει η Ραμάνιν και το έχει πει κιόλας. Και εκεί άρχισε να καταλαβαίνει ότι αυτά που διδασκόμασταν στη ψυχοπαθολογία σχετικά με τις διαταραχές προσωπικότητας και τις διαταραχές προσωπικότητας του β' πλέγματος και πιο συγκεκριμένα για τη διαταραχή ναρκισιστικής, την ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας, νουδουπού, NPD όπως λέγεται, Narcissistic Personality Disorder, ότι δεν είναι μόνο αυτό το οποίο είναι πρόβλημα, δηλαδή δεν είναι εκείνο το πολύ μικρό ποσοστό των ανθρώπων παγκοσμίως οι οποίοι μπορούν να συναντήσουν όλα τα κριτήρια για τη διάγνωση της ναρκισιστικής διαταραχής προσωπικότητας, αλλά ότι υπάρχει πρόβλημα με ναρκισιστικούς τύπους, με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Και ήταν η Ραμάνιν αυτή η πρώτη η οποία επέμενε και να το διερευνήσει επιστημονικά, αλλά και να μιλήσει για αυτό το θέμα και στα πανεπιστήμια και στο διαδίκτυο και γενικώς να ορθώσει ανάστημα και να δώσει φωνή σε εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι καθημερινώς ταλαιπωρούνται μέσα σε ναρκισιστικές οικογένειες, μέσα σε ναρκισιστικά εργασιακά περιβάλλοντα, μέσα σε ναρκισιστικές φιλίες και ούτω καθεξής. Δηλαδή το να έχει αυτό το θάρρος η δόκτωρ Ραμάνιν και στην ουσία να πάρει και τη δουλειά που γινόντουσαν σε ομάδες ανθρώπων που δεν ήταν ψυχολόγοι, οι ομάδες των Narc Survivors, ναι. Όπως επίσης και η δουλειά που γινόταν και γίνεται ακόμη στις ομάδες των ανθρώπων που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τους εθισμούς και δεν είναι ψυχολόγοι, τους AA κτλ. Ναι. Δηλαδή η Dr. Ραμάνιν είχε την ταπείνωση, θα έλεγα, να πει ναι, υπάρχει επίσημη επιστήμη της ψυχολογίας, όμως υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία έχουν γίνει αντιληπτά και έχουν έρθει στην επιφάνεια και μέσα από τη δουλειά αυτών των ομάδων αυτοβοήθειας και επίσης μέσα από τη δουλειά
που γίνεται στο marketing. Το είπα αυτό και προχθές, θυμάσαι. Ναι, ναι, θυμάμαι. Ναι, ναι. Δηλαδή, όταν το 2018 κάθισα να γράψω το βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος», τα επιστημονικά ευρήματα σε σχέση με τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου ερχόντουσαν όλα από εργασίες στον τομέα του marketing και της εργασιακής παρενόχλησης, του bullying, του mobbing κτλ. Και επίσης η εκπαιδευτική ψυχολογία έχει πολλά να μας δώσει μέσα από την ανάλυση και την κατανόηση του bullying, το οποίο συνήθως συμβαίνει στον πρωτίστως συμβαίνει στο σχολικό χώρο. Τέλος πάντων, 10 χρόνια πριν δεν υπήρχε μία Dr. Ramani, υπήρχε μία Dr. Ramani, αλλά δεν υπήρχε με τον τρόπο που, που είναι σήμερα, ούτως ώστε να έχει μία φροντερή φωνή και να πει ναι, εφθαρσός. Στην ουσία έχει βοηθήσει η Dr. Ramani την επιστήμη της ψυχολογίας να πάει πιο μπροστά και να συμπεριλάβει και τις γνώσεις που ήρθαν από ανθρώπους που ήταν θύματα ναρκισσιστικής κακοποίησης, ανθρώπους οι οποίοι βίωναν στην καθημερινότητα τους, στη ζωή τους, στη δουλειά τους, στο σπίτι τους, στις φιλίες τους, στην οικογένεια τους, βίωναν τέτοια φαινόμενα, και να μπορέσει να βάλει λόγια στον πόνο μας, ουσιαστικά είναι Dr. Ramani. Και είναι ο άνθρωπος κλειδί ο οποίος συνένωσε τις γνώσεις της mainstream επιστήμης της ψυχολογίας, τις γνώσεις που έρχονται από την ψυχοπαθολογία, έρχονται από τον DSM, από το S&D, για τις διαταραχές προσωπικότητας β' πλέγματος και κυρίως για την ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας και για την ιστριονική που πάνε πακετάκι, ναι. Και ήρθε να τα συνδυάσει με τις γνώσεις που προήλθαν από τις ομάδες αυτοβοήθειας των ανθρώπων που όντως είναι θύματα ναρκισσιστικής κακοποίησης, ήρθε να τα συνδυάσει με όλα τα άλλα επιστημονικά ευρήματα από τον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών επιστημών και μας έδωσε τα εργαλεία να καταλάβουμε what the fat! Τι φάση! Τι φάση! Γιατί εγώ πάντα είχα αυτό το... Θυμάμαι στο γραφείο πολλές φορές να λέω, ρε παιδί μου, να έρχεται κάποιος και να περιγράφει κάποιος και να περιγράφει την κακοποίηση που βιώνει και να λέω, ρε παιδί μου, αυτός ο τύπος που σε κακοποιεί, μου φαίνεται ότι ίσως να έχει ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, αλλά δεν μπορώ να κάνω διάγνωση γιατί δεν τον έχω δω, ή δεν μπορώ να κάνω διάγνωση γιατί δεν είμαι πιστοποιημένη να κάνω το MPI, το οποίο δείχνει τα στοιχεία ναρκισσισμού κτλ. Κτλ. Και κάπου εκεί σταματούσες. Υπήρχε και... Ναι, ναι. Πότε άρχισε η ψυχολογία να ασχολείται με την κακοήθεια? Λοιπόν, η ψυχολογία, είναι πολύ σωστό αυτό το ερώτημα και σε ευχαριστώ που το θέτεις, γιατί μου θύμισες αυτό που θυμόμουν πριν να μιλήσω και ξέχασα. Okay. Γιατί όταν λέμε, όταν ακούμε συνέχεια ναρκισιστική, NPD και ξέρω εγώ ναρκισιστικό στυλ κλπ, κλπ, πολλοί μπορεί να σκεφτούν ή να αισθανθούν ότι εντάξει, έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι, είναι άρρωστοι, είναι για λύπηση. Όχι, είναι... ξέρουμε στην κεστία, και όσοι βρισκόμαστε στη συμμετοχή στο κανάλι, έχουμε διαβάσει τη δουλειά και του Scott Peck και του Eric Fromm. Ο Scott Peck είναι μεταγενέστερος του Eric Fromm. Και έχω και δεύτερο σκέλος πάνω σε αυτό. Ο οποίος Scott Peck έχει γράψει το εξαιρετικό βιβλίο «Άνθρωποι του ψεύδους», δεν είναι, «Άνθρωποι του ψεύδους»? Ναι. Το οποίο έχουμε διαβάσει στη συμμετοχή. Και ο Eric Fromm και στο βιβλίο του «Τέχνη της αγάπης», το οποίο ήδη έχουμε διαβάσει στη συμμετοχή, και στο βιβλίο του «Η καρδιά του ανθρώπου, η δύναμη του για το καλό και το κακό», έχουν μιλήσει για το θέμα της κακοήθειας και της κακίας ως οντότητας, όχι ως ασθένειας. Και φυσικά και πάρα πολλοί άλλοι, και κυρίως φιλόσοφοι, έχουν διαπραγματευτεί αυτό το θέμα. Ναι, αλλά θεραπευτικά. Εννοείς στον χώρο της ψυχοθεραπείας? Ναι, στον χώρο της ψυχοθεραπείας. Πότε ξεκίνησε να λέγεται στους ανθρώπους που βρίσκονται με κακοήθεις και υποφέρουν ότι κόψε, φύγε, τρέχα? Λοιπόν, άκου να δεις. Θυμάμαι ότι είχα ανακαλύψει στην πράξη, εντάξει, πρακτικά, ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν θεραπεύονται. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν στοιχεία διαταραγμένων προσωπικότητων. Δεν γνώριζα τότε, δηλαδή μιλάμε τώρα πριν το 2011, όταν είχα γνωρίσει την Αριστονική, θυμάμαι ότι καθόμασταν και συζητούσαμε με την Αριστονική και της έλεγα, ρε εσύ, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο γραφείο, έρχονται και λένε τα προβλήματα τους, μοιράζονται, κάνουν, μιλάνε ασταμάτητα, τους απαντάς, τους δίνεις εργαλεία και ποτέ δεν τα χρησιμοποιούν.
Και αυτοί οι άνθρωποι, όσο καιρό και δουλεύεις μαζί τους, δεν πρόκειται να βελτιωθούν. Και συζητούσαμε αυτό, ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι, εάν δεχόντουσαν ή καταδεχόντουσαν να διαγνωστούν, θα έπαιρναν μια διάγνωση από το Β' πλέον. Ναι. Παρόμοιες συζητήσεις είχα και με τον Γρηγόρη. Ξέρεις, ο Γρηγόρης είναι, ο δόκτωρ Γρηγόρης Γρηγορίου είναι ψυχίατρος, σπούδασε στη Γερμανία ιατρική, πήρε την ειδικότητα της νευρολογίας, εργάστηκε για 10 χρόνια ως νευρολόγος και μετά πήρε δεύτερη ειδικότητα της ψυχιατρικής. Ναι. Είναι πολύ καλά διαβασμένος ο Γρηγόρης και πολύ καλά ενημερωμένος για όλες τις πρόσφατες, τις καινούργιες εξελίξεις στον χώρο της ψυχιατρικής. Και με τον Γρηγόρη, όταν το συζητούσαμε, έλεγε να υπάρχει ένα γκρίζο τοπίο, το οποίο βρίσκεται εκεί στο χώρο των διαταραχών προσωπικότητας, γιατί τότε ακόμη δεν είχαμε μάθει για τα ναρκισσιστικά στυλ προσωπικότητας, καταλαβες. Και αντιλαμβανόμασταν ως ειδικοί στον τομέα της ψυχικής υγείας ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ίσως να μπορούσαν να διαγνωστούν με κάποια διαταραχή προσωπικότητας από το Β πλέγμα, οι οποίοι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν, γιατί δεν θέλουν να αλλάξουν. Χρησιμοποιούν τους θεραπευτές, τους ψυχιάτρους, τους ψυχολόγους, τους ψυχοθεραπευτές, τους χρησιμοποιούν για να παίρνουν ναρκισσιστική παροχή. Τώρα η ναρκισσιστική παροχή είναι λέξη που λέμε σήμερα. Τότε λέγαμε έρχονται για να έρχονται. Και μάλιστα θυμάμαι, συζητούσαμε μια μέρα που είναι με καθημερινή στο ίδιο, λέω, ρε παιδί μου, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο πρίχτιδες, πρίχτης, στο πρίζι, ναι, να έχουν λεφτά και να μπορούν να έρχονται συνέχεια στο ψυχολόγο και να κάνουν τρύπες στο κενό, και άνθρωποι οι οποίοι έχουν πραγματικό πρόβλημα και έχουν πραγματική διάθεση για βοήθεια να μην έχουν τα χρήματα να πάνε σε ψυχολόγο. Και ήταν και ένας από τους λόγους που το γύρισα στο YouTube αυτός. Ναι. Αλλά τότε μεριά... δεν λέγαμε τη λέξη ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, γιατί δεν υπήρχε ως έννοια, αγάπη μου. Εντάξει, όταν έχεις έναν που δεν είναι σε αυτό το στυλ, δεν τον υποψιάζεσαι για το cluster B, δεν υποψιάζεσαι τέτοια πράγματα, αλλά είναι κακοποιημένος από έναν τέτοιο. Πριν από 20 χρόνια, δεν ξέρω, τυχαία λέω το νούμερο, πριν από 20 χρόνια... Ναι, να πεις πριν από 20 χρόνια, γιατί εγώ δούλευα ως ψυχολόγος και ως ψυχοθεραπεύτη πριν από 20 χρόνια. Οι ψυχολόγοι θα του έλεγαν κόψε, φύγε πέρα. Εγώ το έλεγα. Εσύ το έλεγες. Εγώ το Πόσοι το έλεγαν. Εγώ το έλεγα, αλλά για να είμαι ειλικρινής, μιλούσα περισσότερο για γκρίζο βράχο και για low contact, παρά για no contact. Πόσοι ασχολούνταν με την θετικότητα, ας πούμε. Να σου πω κάτι. Όταν εγώ έβγαινα στο ΡΙΚ το 2006, το 2007, το 2008, άκουγα, μη με ρωτήσεις τι και πώς, γιατί θα καταλάβεις πόσο συνεξαρτώμενοι υπήρχα. Όχι, να σου πω. Αυτό έχω ξαναπεί. Πήγαινα σε έναν ψυχολόγο, ο οποίος έκανε παρέα με κάτι high class ψυχολόγους, οι οποίοι πήγαιναν hiking, ξέρω εγώ, τα Σαββατοκύριακα και συζήτουσαν και έλεγαν τι είναι αυτές οι βλακίες που λέει η Θέκλα στο ΡΙΚ. Γιατί λέει να μην συναντιόμαστε με τους γονείς μας αν οι γονείς μας είναι κακοποιητικοί. Γιατί λέει τα παιδιά να αποφεύγουν τους γονείς τους. Γιατί αναφέρει τον Ιρβιν Γιάλωμ, ο οποίος Ιρβιν Γιάλωμ τότε είχε πει, ο Ιρβιν Γιάλωμ, ο ψυχίατρος ο γνωστός, yeah, είχε γράψει στο βιβλίο του «Η μάνα και το νόημα της ζωής» ότι ο ίδιος προσωπικό Ιρβιν Γιάλωμ δεν μπορούσε να παραμείνει πάνω από 20 λεπτά στο ίδιο δωμάτιο με τη μάνα του και να μην αρχίσει να τρελαίνεται. Βασικά να απορριθμίζεται ουσιαστικά. Ναι, ναι. Εντάξει. Και εγώ ανέφερα και τον Ιρβιν Γιάλωμ, γιατί εγώ ό,τι υπήρχε το διάβαζα πάνω. Ό,τι έβγαινε το διάβαζα, αλλά δεν έβγαιναν πράγματα. Κατάλαβες, δεν υπήρχε μία Ράμανη το 2005. Ενώ η Ράμανη δεν είχε γνώριζε αυτά που γνωρίζει τώρα και δεν έγραφε αυτά που γράφει τώρα η Ράμανη το 2005. Εντάξει, σου έχω πει την κοινή πορεία. Κοινή πορεία, σαν να έχουμε κοινά με τη Ράμανη. Γιατί όταν η Ράμανη ασχολιόταν με την ψυχολογία του αδιατηρήσματος, ασχολιόμουν και εγώ. Δες τη Ράμανη τώρα, πως αγγελένεδες και μένα. Όταν η Ράμανη έγραφε το βιβλίο «Να μείνω να φύγω» στα αγγλικά, «Shoot I stay or should I go», εγώ γράφα στα ελληνικά «Να μείνω να φύγω». Ναι. Εντελώς τυχαία, χωρίς να την γνωρίζω. Ναι, 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 συμπτωματικά. Λοιπόν, και με κατηγορούσαν οι άλλοι ψυχολόγοι, όχι όλοι, άλλοι ψυχολόγοι στην Κύπρο, ότι τι είναι αυτά που λέει, γιατί πάει στην τηλεόραση και λέει να αποφεύγουμε τους γονείς μας. Δεν τα λέει πουθενά εδώ στη ψυχολογία αυτά. Εμείς δεν τα ξέρουμε εμείς. Κάνει δικές τις θεωρίες αυτή, έλεγα. Εγώ τότε, πριν 20 χρόνια, το μόνο που μπορούσα να καταλάβω και να μπορέσω να το... και γιατί ποτέ δεν συστήνω στους άλλους κάτι που δεν κάνω εγώ, εντάξει. Εγώ έβλεπα πάντοτε τον εαυτό μου το πειραματόζω. Το πειραματόζω σου. Το πειραματόζω μου, όχι άλλο, ναι. Ότι εφόσον και εγώ αντιμετωπίζω παρόμοια προβλήματα, πρέπει πρώτα εγώ να κάνω αυτά που ίσως εισηγηθώ στους θεραπευόμενους μου να κάνω. Και εγώ τότε προσπαθούσα πάρα πολύ για το low contact, δηλαδή να έχω προγραμματισμένα, μετρημένες και
λίγες επαφές και προσπαθούσα για τον γκρίζο βράχο, δηλαδή να γίνω μπερνάκης, βιενάκης, να μην ασχολούμαι, να μην επηρεάζουμε, κάτι το οποίο είναι αναποφεύκτο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Γλιτώνεις την απορρίθμιση έτσι. Όχι, δεν είναι γλιτώνεις. Ναι. Και θέλω να πω ότι αν εμείς, τα λέω εμείς, εννοώ η Αριστονίκη και εγώ, ο Γρηγόρης Αριστονίκη και εγώ, μιλάω τους δύο βασικούς μου συνεργάτες, επιστημονικούς συνεργάτες. Αν εμείς που είμαστε στον χώρο της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής και ειδικά οι συνεργάτες μου που έχουν πολύ καλές σπούδες και πολύ καλά μεταπτυχιακά εξειδικεύσεις κλπ. Εγώ έχω τις βασικές σπούδες και δεν ντρέπομαι πλέον γι' αυτό. Αν εμείς που είμαστε ενεργοί στον χώρο της ψυχικής υγείας 10 χρόνια πριν και 15 χρόνια πριν είχαμε τόση δυσκολία να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα στον κοινωνικό ιστό οι οποίοι είναι κακοί, ναι. Και ό,τι και αν τους κάνεις, όσο και αν προσπαθήσεις, θα παραμείνουν κακοί, γιατί έχουν επιλέξει συνειδητά να είναι κακοί ξανά και ξανά και ξανά. Στο βιβλίο του Φρόμ, η καρδιά του ανθρώπου, η δύναμη του για το καλό και το κακό, στο τελευταίο βίντεο που έχω διαβάσει για τη συμμετοχή, δεν ξέρω αν το ακούγες, την όμως το διάβαζα. Το άκουγα. Είδες το σημείο εκεί που λέει για την καρδιά του Φαραώ, που σκλήρινε η καρδιά του Φαραώ. Ναι. Ναι. Εκεί ήταν μια πολύ ωραία παρομοίωση για το πώς ένας άνθρωπος χάνει σταδιακά την ικανότητα του για το καλό, γιατί ξανά και ξανά και ξανά και ξανά επιλέγει το κακό. Ναι. Αν εμείς που ήμασταν ειδικοί ψυχικής υγείας δεν το αντιλαμβανόμασταν αυτό το πράγμα, πόσο μάλλον οι άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με την ψυχική υγεία. Οπότε στο ερώτημα πώς ζούσαμε τις ζωές μας έτσι, μπορεί να δοθεί μια πολύ καλή απάντηση, επειδή δεν ξέραμε καλύτερα. Επειδή οι οδηγίες που είχαμε ήταν τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, οι γονείς πρέπει να είναι σεβαστοί, τα παιδιά οφείλουν να σέβονται τους γονείς τους, τα παιδιά οφείλουν να γυροκομίσουν τους γονείς τους, πρέπει να δείχνεις καλοσύνη, πρέπει να δείχνεις συγχώρεση, δηλαδή ποιες ήταν οι οδηγίες. Τι έλεγε η κοινωνία, τι έλεγε η θρησκεία, τι έλεγαν τα στερεότυπα, τι έλεγαν οι κανόνες γενικότερα, οι οποίοι κανόνες δημιουργήθηκαν για να επιτύχουν την κοινωνική συνοχή. Δεν ήταν μη δίνετε σημασία, στην ουσία χαρίστε τις σε αυτούς που σας κακοποιούν και φροντίστε τους και από πάνω, γιατί έτσι είναι ένας καλός άνθρωπος, έτσι είναι μια καλή κόρη, έτσι είναι ένας καλός γιος, έτσι είναι ένας καλός σύζυγος, μια καλή σύζυγος και η ζωή συνεχίζεται, τι και αν έχουμε κατατσακιστεί από τις συνεχείς απογοητεύσεις, τι και αν αδικούμαστε, σημασία έχει αυτή η ιστορία με τη συγχώρεση. Θυμάσαι εκείνο το άλλο το γελίο που βλέπαμε χθες και δεν μπορούσαμε να το δούμε όλο, που στείλε μια κοπέλα, που στείλε μια θέτα healing, τι βλακίες έλεγε, θέτα healing. Για αυτά δεν είναι επιστημονικά, ακούτε, θέτα healing δεν είναι επιστήμη, δεν είναι ψυχολογία, είναι παραπληροφόρηση. Αυτό είναι ένα... Καταλαβίστηκα πράγματα, παλαβομάδα, δεν ξέρω. Ναι, αλλά έβγαινε αυτή και έλεγε: δεν μπορείς να απορρίψεις τους γονείς σου και οι γονείς σου είναι τον DNA σου. Και εγώ μου το έστειλε μια κοπέλα και μου λέει: κοίτα, Θέκλα, τι reels κυκλοφορούν. Όλοι αυτοί ψάχνουν πελατάκια. Οι οποίοι έρχονται και σας λένε: ξέρεις, θα σε βοηθήσω εγώ να μην απορρίψεις τους γονείς σου. Άρα να μην έχεις τύψεις και ενοχές ότι απέρριψες τους γονείς σου και δεν τίμησες και δεν σεβαστήκες τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και θα σου πω εγώ ότι κάτι βλακίες έλεγε, ότι οι γονείς μας είναι τον DNA μας. Εν τω μεταξύ, τα παιδιά παίρνουν από 7 γενιές και μπορεί ένα παιδί να έχει εντελώς διαφορετικό DNA από τους γονείς του. Γιατί μπορεί να έχει πάρει στοιχεία του DNA από τον ένα και στοιχεία του DNA από τον άλλον, τα οποία να μην είναι οι φαινότυποι που έχουν οι γονείς. Δηλαδή μπορεί όντως ένα παιδί να είναι εξαιρετικά διαφορετικό από τους άλλους. Και θυμάμαι τώρα ένα εξαιρετικό σχόλιο που έκανε μια κυρία κάτω από ένα πρόσφατο βίντεο που έλεγε για το παραμύθι του Hans Christian Andersen, το άσχημο πάπο. Ναι, ναι. Για το που είναι η... Πώς να το πω, είναι η παρομοίωση του πώς μπορεί κάποιος να είναι ένας καλοήθης άνθρωπος με καλή ψυχή και να γεννηθεί σε μια οικογένεια με κακοήθης ανθρώπους και να νιώθει ότι δεν είναι καλός γιατί δεν είναι σαν τους άλλους.
Όπως ήταν ένας κύκνος ο οποίος μεγάλωνε μαζί με παπιά και νόμιζε ότι ήταν ένα άσχημο παπί. Και τελικά έγινε ένας υπέροχος όμορφος κύκνος. Ναι. Ναι. Πού ήμουν. Α. Λοιπόν, μην ακούτε όποιον λέει πράγματα που χαϊδεύουν τα αυτιά σας και σας βοηθούν να μην έχετε ενοχές. Ήρθε ο άλλος με το θήτα healing, ήρθε ο άλλος με το NLP, τοξική θετικότητα, προπονητές ζωής οι οποίοι έχουν βγάλει, ξέρω εγώ, 2 εβδομάδες ένα κόρσο από το ίντερνετ. Όχι, όχι. Μα χαϊδεύουν τα αυτιά αυτοί. Κοίταξε, χαϊδεύουν τα αυτιά με την έννοια του ότι κάποιος ο οποίος νιώθει τρομερές ενοχές να απορρίψει τους γονείς του, αν καθίσει και ακούσει αυτό που λέει ότι πάρε εσύ την ευθύνη και μην ρίχνεις ευθύνη πάνω στους γονείς σου, προσωρινά νιώθεις μια ανακούφιση. Ενώ αν ακούς Θέκλα Πετρίδου για παράδειγμα και αυτή σου λέει πήγαινε no contact με τους κακοποιητικούς γονείς σου, νιώθεις άσχημα και λες πω πω... Αυτή η ψυχολόγος με αυτά που λέει, αυτές τις βλακίες που λέει, που τις βγάζει από το κεφάλι της, όπως έλεγα μαλλιά, θέλει να γίνουμε κακοί άνθρωποι και θέλει να πάμε κόντρα στο ηθικό και το ορθόν και το χριστιανικό και το πρέπον. Οπότε νιώθουμε άσχημα να την ακούμε. Στο μεταξύ, το χριστιανικό είναι λάθος αυτό, έτσι. Δεν πας ενάντια στο χριστιανικό. Στο χριστιανικό. Για πες μας εσύ, αγάπη μου, που είσαι θεολογίζων. Δεν ισχύει αυτό. Ποιο είναι το χριστιανικό? Ο Χριστός δεν είπε άφησε τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και ακολούθησέ με? Ναι, κατά μία. Ναι. Είναι αυτό που είπε. Εξαιτίας της πίστης. Έτσι, τώρα δεν μιλάμε για πίστη, αλλά όταν μιλάμε για κακοήθεια. Ναι, μα ο Χριστός δεν είναι αυτό που είπε. Η κακοήθεια δεν μπορεί να είναι χριστιανική. Ο Χριστός δεν είναι η ενσάρκωση της αγάπης και της καλοήθειας? Ναι. Και είπε στους μαθητές του άφησε τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και ακολούθησέ με. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Άφησε τους δεσμούς. Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί κάποιος που είναι εξαιρετικά πιστός και λοιπά μπορεί να πει ότι εντάξει, όπα παιδιά, ο Χριστός δεν είπε αυτό, είπε εκείνο. Αλλά με την ευρεία έννοια, το να είσαι δίπλα στον κακοήθη δεν μοιάζει στο να είσαι να παραμένεις δίπλα σε κάποιον που δεν σε πάει μπροστά? Γιατί να μείνεις? Γιατί αφού το είπε ξεκάθαρα, δεν είπε αφήσεις τον πατέρα σου και τη μάνα σου και να με ακολουθήσεις? Ναι. Στη χριστιανική παράδοση, στην ορθόδοξη παράδοση, δεν υπάρχει παράδοση του μοναχισμού που αφήνουν τους γονείς τους, αφήνουν την εγκόσμια ζωή και πάνε στο μοναστήρι και ακολουθούν τον Θεό? Ναι, υπάρχει. Πώς είναι δεξιά, πού να πας από εδώ? Ω, ναι. Δηλαδή, ναι, αλλά βγαίνει και ο άλλος. Θεός πάντων, να μην πάμε τώρα πίσω. Βρείτε εκείνα τα βίντεο που σχολιάζουμε τρεις γέροντες, τι έλεγα. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, κατά την άποψή μου, αυτό που καταλαβαίνω και εγώ, ότι όχι, δεν είναι χριστιανικό το να λες θα κάτσω εκεί και ας με σκίζουν. Δεν είναι. Και δεν είναι και υπεύθυνο, γιατί δεν ταλαιπωρείσαι μόνο εσύ, ταλαιπωρούνται και οι άνθρωποι που είναι γύρω σου. Ναι. Και αν έχεις και παιδιά. Εγώ προσωπικώς είπα, το τελευταίο διάστημα έχω κάνει κάποιες πολύ τραυματικές και πικρές και επώδυνες διαπιστώσεις για το γεγονός ότι προσπαθώντας να συνδυάσω τα συνδυάστα, προσπαθούσα να συνδυάσω το να ζω αυθεντικά και το να είμαι ελεύθερος άνθρωπος με το να έχω μια καλή σχέση με τους γονείς μου. Τι οξύμορο. Οξυμόρον. Φοβερά οξύμορο. Και νόμιζα ότι θα μπορούσα να το επιτύχω. Μπορείς να πας και ευθεία, μωρό μου. Τώρα θα πάω, ναι. Γιατί, ναι. Και νόμιζα ότι θα μπορούσα να το επιτύχω αυτό το πράγμα. Να είμαι και φως και σκοτάδι. Και να είμαι και αγκαλιά με το σκοτάδι. Να είμαι και αλήθεια και να αγκαλίζω με το ψέμα. Εντάξει, εγώ νόμιζα. Να είμαι και αυθεντική και να κοιμάμαι με τα πρέπει. Ναι, ισχύει αυτό. Και εγώ το έχω πάθει αυτό και πολλοί κόσμοι νομίζω. Και σε αυτή μου την αυτοκαταστροφική προσπάθεια να συνδυάσω δύο κόσμους ασυνδύαστους, δυστυχώς άφησα ακάλυπτα τα παιδιά μου, τα μεγάλα. Και ακάλυπτα με την έννοια ότι είχα μια μάνα η οποία εντελώς ήταν διχασμένη, ήταν καθημερινώς απορριθμισμένη, που δεν ήξερε που είναι πάντα τέσσερα. Γιατί τραλαίνεσαι άμα προσπαθείς να είσαι κόλος και βρακή με ανθρώπους. Και χάνεις και την ενέργειά σου, δεν μπορείς ούτε τα βασικά να κάνεις, ναι, ούτε να προσφέρεις, ναι, σε κανέναν. Και επίσης τους έδωσα πολύ κακά πρότυπα. Γιατί προσπαθώντας εγώ να αρέσω στους κακοποιητές μου, τι μήνυμα έδινα στα παιδιά μου? Ότι είναι άξιοι μίμησης οι κακοποιητές μου και ότι είναι ανώτεροι από μένα.
Τι και αν τα. Εγώ το έλεγα πως είχα φάει ξύλο και ότι είχα δεχθεί κακοποίηση. Το έλεγα όταν θύμωνα. Όμως όλο το υπόλοιπο διάστημα μιλούσα με λατρεία για αυτούς, με θαυμασμό. Προσπαθούσα να τους ευχαριστήσω. Ξέχναγες. Όταν συνέβαινε κάτι καλό, έπαιρνα να τους το πω φυσικά για να φάω μούτρα, γκρίνιες και να χαλαστώ. Ξέρεις πότε ήταν η καλύτερη τους, όταν ήμουν χάλια. Τότε μου δείχναν αγάπη και στοργή. Όταν ήμουν χάλια, όταν ήμουν στα πατώματα, τότε ήταν οι μόνες στιγμές που έβρισκα κάποια τρυφερότητα. Και καταλαβαίνεις πόσο αυτοκαταστροφικά μπορεί να λειτουργεί ο άνθρωπος, ο οποίος παίρνει μόνο τρυφερότητα όταν είναι στα πατώματα, που μπορεί να επιδιώκει υποσυνείδητα να είναι στα πατώματα για να πάρει αυτή τη λίγη τρυφερότητα. Ναι. Καταλαβαίνεις πόσο άρρωστο είναι αυτό το σχήμα. Ναι. Γιατί εγώ ουσιαστικά προτού πάω no contact το καλοκαίρι του 22, εγώ θα το παραδεχθώ ότι μέχρι το καλοκαίρι του 22 ήμουν παντρεμένη με τους γονείς μου. Ακόμη και τις περιόδους που δεν τους μιλούσα, η σημαντική άλλη στη ζωή μου ήταν οι γονείς μου. Αυτοί τους οποίους προσπαθούσα να τα βρω ήταν οι γονείς μου. Αυτοί που προσπαθούσα να τους ικανοποιήσω ήταν οι γονείς μου. Αυτοί που προσπαθούσα να τους πικάρω ήταν οι γονείς μου. Τα έκανα όλα για τους γονείς μου, ρε φίλε. Και ήμουνα. Στα 47 πήγαν κοντά. Και είχα την ψευδαίσθηση της ελευθερίας. Είχα την ψευδαίσθηση. Είχα κάνει βήματα για την ελευθερία, αλλά ουσιαστικά δεν ήμουν ελεύθερη. Ναι, ισχύει. Άρα πώς ζούσαμε τις ζωές μας, έτσι? Τις ζούσαμε έτσι γιατί τόσα ξέραμε, τόσα κάναμε. Τώρα που έχουμε την ευκαιρία μέσα από αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι να μάθουμε περισσότερα, να μάθουμε, α? Ναι, να μάθουμε. Γιατί νομίζω είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι... Και να κάνουμε και ψυχοθεραπεία για να βρούμε και τα δικά μας τα λάθη. Α, μπράβο. Ότι είναι πολύ σημαντικό ότι να τονίσουμε ότι μπορεί να είναι πόδινες οι συνειδητοποιήσεις όταν ανοίξεις επιτέλους τα μάτια σου και δεις τη ζωή σου για αυτό που είναι. Αλλά όσο επώδυνες και αν είναι συνειδητοποίησεις, είναι ασύγκριτη η ελευθερία που νιώθεις. Ασύγκριτη. Μπορείς να συγκριθεί η ελευθερία που νιώθει ένας άνθρωπος που γνωρίζει τις δυναμικές της ζωής του από έναν άνθρωπο ο οποίος καθησυχάζεται ή τέλος πάντων αποκοιμιέται, αποθεί τα προβλήματα? Ναι, από δούμερο. Άρα πώς ζούσαμε τις ζωές μας, έτσι? Δεν έχει σημασία, σημασία έχει πώς θα τις ζήσουμε από εδώ και πέρα. Ορθά. Και ευχόμαστε σε όλους μας να έχουμε τα κότσια και μια αυθεντική ζωή και να μην είναι πλέον για μας. Εδώ δεν έχει. Για να μην είναι επιλογή μας φλάμπουρα τα τραγούδια, όλη μου τη ζωή μια δεύτερη ζωή που ακολουθούσε. Θα δούμε το εφάπαξ απόψε. Ναι. Bye. Bye. Yeah.